Ο άνδρας αυτός δεν τα κατάφερε. Η γυναίκα πνίγηκε και πνίγηκε και αυτός. Τον βλέπετε εδώ την ώρα που βουτάει. Η ιστορία δεν είναι αυτή μόνο. Ο άνδρας που βλέπετε καταδικάστηκε και εξέτησε μια πολύχρονη ποινή στις φυλακές. Γιατί? Γιατί βίασε ένα μικρό κορίτσι. Αυτό έγινε το 1990. Η γυναίκα που πνίγηκε έχασε το ένα της παιδί πρόσφατα από τροχαίο και έγινε γιαγιά πριν από 48 ώρες. Και το σημείο που βρέθηκε πνιγμένος ο άνδρας, που σήμερα το πρωί, ξαναλέω, αυτή είναι η βουτιά που κάνει για να σώσει τη γυναίκα, το σημείο που βρέθηκε η σωρός του είναι 30 μέτρα από εκεί που είχε βιάσει το κοριτσάκι για το οποίο κάναμε λόγο πριν. Απίστευτη ιστορία. Λίγα μέτρα πιο κοντά και η φωνή της ακούγονταν και ο καημένος αυτός, ο οποίος τελικά πήγε που πήγε, δεν σκέφτηκε ψύχρεμα για να φωνάξει για βοήθεια πρώτα να δείξει. Πήγε μόνος του κατευθείαν μέσα στη θάλασσα. Την πλησιάζει, την πιάνει από το χέρι, όμως τα δυνατά ρεύματα τους παρασύρουν στα ανοιχτά. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα πνίγηκαν μαζί. Μία ακόμη απίστευτη ιστορία όμως κρύβεται πίσω από τη διπλή τραγωδία στις Ράχες. Καθώς ο 56χρονος άνδρας που έσπευσε με αυταπάρνηση να βοηθήσει τη γυναίκα που πνιγόταν, είχε καταδικαστεί για τον φόνο ενός κοριτσιού πριν από περίπου 30 χρόνια. Έγκλημα και τιμωρία. Ισόβια στον δολοφόνο της μαθήτριας που προσπάθησε να βιάσει και στη συνέχεια σκότωσε τη 17χρονη Χριστίνα. Η τιμωρία που επέβαλαν τότε οι δικαστές ήταν ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ήταν άνοιξη του 1990, όταν ο 24χρονος τότε ψαράς αποπειράθηκε να βιάσει και στη συνέχεια να σκοτώσει τη 17χρονη μαθήτρια που παραθέριζε με τους γονείς της στην περιοχή. Άρθρα της εποχής μιλούσαν για τον φρικαλαίο τρόπο με τον οποίο πολτοποίησε το κεφάλι της νεαρής κοπέλας. Έσπασε ο ψαράς, ομολόγησε το φόνο της 17χρονης μαθήτριας. Πριν από 13 χρόνια αποφυλακίστηκε επιστρέφοντας στο χωριό του και κάνοντας μια φιλήσυχη ζωή. Και η θεία δίκη είναι, έδωσε τη ζωή του για να σώσει κάποιον άλλον και την πήρα. Είναι μια ιστορία που σας το είπα από την αρχή. Δεν μπορείς να πιστέψεις όλες τις λεπτομέρειες και πώς έχουν συγκεντρωθεί, έχουν συμπέσει. Σκάβοντας λοιπόν στο ιστορικό αρχείο του Βήματος και των Νέων, βρήκαμε την ιστορία Τετάρτη, όπως βλέπετε, 10 Απριλίου του 1990. Ο τίτλος του ρεπορτάζ: «Έσπασε ο ψαράς». Είναι ο τότε 22χρονος ψαράς Θανάσης. Δεν λέμε το επιθετό του για ευνόητους λόγους. Ο άνδρας που βλέπετε, ο οποίος ομολογεί ότι σκότωσε το νεαρό κορίτσι. Ποιο είναι αυτό το νεαρό κορίτσι? Στη δίκη, 24 Σεπτεμβρίου του 1991, περιγράφεται ποιο είναι αυτό το κορίτσι και πώς το σκότωσε ο άνθρωπος που σήμερα έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει μια γυναίκα. Το κορίτσι ήταν η 17χρονη Χριστίνα και, όπως θα δείτε εδώ, ο πατέρας της αντισμήναρχος εν αποστρατεία. Λέει λοιπόν ότι ο άνθρωπος δίνει μια κατάθεση που συγκλονίζει τους πάντες, να μην αξιωθεί κανείς να δει το παιδί του όπως το είδα εγώ. Εκείνη τη μέρα έφυγε να πάει σε μια φίλη της στο χωριό. Μας χαιρέτησε, από τότε δεν την ξαναείδαμε. Οι φήμες που κυκλοφόρησαν στο χωριό έλεγαν ότι ο κατηγορούμενος είχε βιάσει και άλλες κοπέλες. Έλεγαν μάλιστα ότι είχε σκοπό να εξαφανίσει το πτώμα του παιδιού, γιατί κάποιοι τον είδαν να κρατάει ένα σακί. Κατέθεσε ο πατέρας της 17χρονης Χριστίνας. Η τιμωρία ήταν βαρύτατη και βεβαίως το έγκλημα ομολογημένο, γιατί ο άνθρωπος που βλέπετε εδώ ομολόγησε την πράξη του και καταδικάστηκε σε ισόβια και κάτι ακόμα. Μάλιστα, είναι μια ιστορία που θα την θυμηθεί για μας σε λίγη ώρα ο δικηγόρος που είχε σταθεί στο πλευρό του και είναι ο κύριος Αλέξης Κούγιας. Θα τον ακούσετε να μας μιλάει σε ζωντανή σύνδεση σε λίγο για το τι είχε γίνει τότε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν βγαίνει από τη φυλακή. Πηγαίνει ξανά στο χωριό του. Το χωριό του γυρίζει την πλάτη. Ζει απομονωμένο σε ένα σπίτι σχετικά έξω από το χωριό και μόνο σε ένα μαγαζί στην παραλία του επιτρέπουν να πιει ένα καφέ. Δεν έχει πολλά παρεδώσει με τους χωριανούς του και σήμερα το πρωί πάει να κάνει αυτό που έκανε σχεδόν κάθε μέρα. Πηγαίνει σε αυτό το μαγαζί, το μόνο που τον δεχόταν και του έρβηρε ένα καφέ. Στη θάλασσα, απέναντι από το σημείο που κάθεται ο άνδρας αυτός,
κολυμπάει η Μαρίλη μια γυναίκα. Για πες μας. Ακριβώς όπως είπες, υπήρχε μια σιωπηλή συμφωνία να πίνει κάθε πρωί το καφέ του στην καφετέρια δίπλα ακριβώς από την ακτή. Εκεί αντιλαμβάνεται ότι μια γυναίκα φωνάζει. Όπως βλέπουμε, πηγαίνει διστακτικά στο σημείο, γιατί πρέπει να σου πω ότι κανένας από τον κόσμο που βρισκόταν εκεί δεν είχε αντιληφθεί ότι άνθρωπος βρίσκεται σε κίνδυνο. Πλησιάζει, μόλις αντιλαμβάνεται πως υπάρχει μια 65χρονη γυναίκα που βυθίζεται μέσα στη θάλασσα, βγάζει τα παπούτσια όπως τα βλέπουμε εδώ. Βγάζει την μπλούζα του και δίχως δεύτερη σκέψη βουτάει για να την σώσει. Βγάζει και κάτω τις τσέπες του, τον βλέπετε εδώ ότι κάτι προφανώς είχε. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει κάνει εντύπωση ότι οι κινήσεις του δεν είναι πολύ βιαστικές, αλλά είναι αποφασισμένος, δηλαδή βουτάει. Ναι. Η διστακτικότητα που φαίνεται από τον βηματισμό του ίσως είναι αυτό που σου εξήγησα, ότι δεν είχε καταλάβει κανένας τι είχε συμβεί. Άκουγαν φωνές, αλλά επειδή υπήρχαν και άλλα παιδάκια μέσα εκεί, καταλαβαίνεις, τώρα έχει ζέστη, είναι καλοκαίρι, είχε και άλλο κόσμο, δεν είχαν καταλάβει ότι μια γυναίκα πνίγεται. Σταθούμε λίγο όμως σε αυτόν τον άνθρωπο που βλέπετε εδώ. Και ζήτησα και τον ευχαριστώ πολύ να θυμηθεί μερικά πράγματα από αυτήν τη δίκη που έγινε, κύριε Κούγια, πριν από 23 χρόνια, έτσι, όχι, συγγνώμη, 33 χρόνια. Για να τον δούμε τον κύριο Κούγια. Σαν χτες. Σαν χτες. Σαν χτες, λέει, σαν χτες, σαν χτες. Ναι, τα χειρότερα και τα καλύτερα σενάρια τα γράφει η ίδια ζωή. Και φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ανώτερη δύναμη που καθορίζει τα πάντα. Χωρίς να είμαι μυρολάτρης, με τα τόσα που έχω αντιμετωπίσει στην καριέρα μου όλα αυτά τα χρόνια, πραγματικά, καμιά φορά σκέφτομαι ότι μήπως υπάρχει κάτι ανώτερο που καθορίζει τις συνθήκες ζωής μας. Να σας πω τι συνέβη στην υπόθεση αυτή. Ναι. Πριν 33 χρόνια είχα ήδη αρχίσει να γίνομαι έτσι επίλεκτος δικηγόρος και μία μητέρα, πολύ ευγενής, μαζί με έναν ταλαιπωρημένο πατέρα, έρθαν στο γραφείο μου, στο παλιό μου γραφείο τότε, θυμάμαι, στα δύο ήταν, και μου ζήτησε να υπερασπιστώ το παιδί τους που είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθερξη. Τους ρώτησα πόσο ετών ήταν το παιδί τους, ήταν πολύ μικρό παιδί. Και όταν τους ρώτησα τι υπόθεση είναι, μου είπαν ότι αντιμετώπιζε κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση και βιασμού. Γιατί είχε προσπαθήσει να βιάσει ένα νεαρό κοριτσάκι 17 ετών, που ήταν γόνος της πλέον επίλεκτης οικογένειας της περιοχής, μια καταπληκτική οικογένεια, που το ερωτεύτηκε και κατά κάποιο τρόπο έγινε αυτό το δράμα που συνέβη. Και ήθελα πολύ έτσι να διαβάσω τη γραφή, γιατί το κυριότερο απ' όλα ήθελα να γνωρίσω αυτό το παιδί που πρόκειται να υπερασπιστώ. Όταν τον γνώρισα, ήταν ένα πολύ μικρό παιδί και τον ρώτησα λεπτομέρειες. Ήταν 22 ετών τότε. Σε αυτά τα εγκλήματα ήταν πολύ μικρός. Ήταν πολύ μικρός και μέσα στη φυλακή περνούσε και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Γιατί ξέρετε, στην φυλακή είναι ένα σκληρό περιβάλλον. Και τα παιδιά που είναι αύγαλτα και δεν είναι κακοποιοί, γιατί υπάρχουν και 22 ετών κακοποιοί, οι οποίοι έχουν αρχίσει να διαπράττουν κακουργηματικές πράξεις από ηλικίας 15-14 ετών, ακόμη και ανθρωποκτονίας. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι πραγματικά το συμπάθησα σαν παιδί, η οικογένεια μου ήταν καταπληκτική. Και επειδή ήθελα κάθε φορά που αναλαμβάνω μια υπόθεση να δω και το περιβάλλον που ζούσε αυτό το παιδί, να δω και το σημείο του δράματος, του εγκλήματος, με το ανυπεράσπιστο αυτό θύμα το κοριτσάκι, πήγα στις Ράχες, εκεί στην περιοχή. Οι γονείς έχουν ένα υπαίθριο μαγαζί, αγωνίζονται πολύ σκληρά και πραγματικά δέχτηκα να λάβω την υπεράσπιση του. Το δικαστήριο του μετέτρεψε την ποινή από ισόβια κάθερξη σε 17 χρόνια κάθερξη τελικά. Εξέτησε την ποινή του στο μεγαλύτερο μέρος, γιατί τότε δεν υπήρχαν εκείνη τα χρόνια οι ευεργετικές διατάξεις που αναστέλουν την ποινή φόρων. Έπρεπε ουσιαστικά να εκτίσει όλη την ποινή για να βγει από τη φυλακή. Μπήκε δηλαδή αυτό σε ηλικία 20 ετών και βγήκε 39, αν θυμάμαι καλά. Δεν είχε πουθενά να επιβιώσει και γύρισε εκεί στο χωριό, όπου πραγματικά κατά κάποιο τρόπο, ενώ είχε διαπράξει αυτό το ακραίο έγκλημα, τον αγαπούσαν όλοι. Γιατί αυτός, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι είχα μάθει μετά, γιατί μου τηλεφωνούσε, όταν περνούσα από εκεί, κατέβαινα από τις Ράχες, γιατί οι Ράχες είναι ακριβώς 30 χιλιόμετρα μακριά από τη Λαμία και είναι ένα πολύ ωραίο χωριό στην παραλία. Και κατέβαινα εκεί, έπαιρνα ένα καφέ με τους γονείς τους, έβλεπα το παιδί αυτό και χαιρόμουν που κι εγώ είχα βοηθήσει στην επανένταξή του. Αυτό που μου λέτε σήμερα συγκλονιστικό, γιατί τηλεφωνήθηκα με ανθρώπους που γνωρίζω πλέον εκεί στην περιοχή και μου είπαν ότι το σημείο που εξεβράστηκε το πτώμα είναι ακριβώς το ίδιο σημείο που έγινε το έγκλημα. Ναι, ναι.
Είναι 30 μέτρα, λέει, από το σημείο που σκότωσε το κορίτσι, και το λέω γιατί... Είναι ακριβώς... Περιγράφεται, κύριε Κούγια, το χαρακτήρα που τον άνθρωπο όπως τον ζήσατε, αλλά το έγκλημα που είχε κάνει ήταν φρικτό, γιατί ήταν 17 χρονών το κορίτσι, ήταν κόρη στρατιωτικού, όπως το είπατε. Μια... Μην το συζητάμε τώρα. Ξέρετε την οικογένεια και προσπάθησε να την βιάσει. Η καλύτερη οικογένεια της περιοχής. Η καλύτερη οικογένεια της περιοχής. Μην το συζητάτε. Βέβαια, αυτό ήταν ένα έγκλημα που θεωρήθηκε ότι σε εκείνο το σημείο, αυτό το συγκεκριμένο παιδί, είχε χάσει την αίσθηση. Διαπιστώθηκε και ιατροδικαστικά αυτό, και αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην αλλαγή της ποινικής του μεταχειρίσεως από την ισόβια κάθριξη. Και το τονίζω, τότε δεν υπήρχαν ευεργετικές διατάξεις των 3-5, των 4-5 που υπάρχουν σήμερα. Και εντάξει, εξέτησε ποινή 17 ετών, μπήκε παιδάκι, βγήκε όριμος άντρας. Όμως από ό,τι μου έλεγαν όλοι, γιατί επισκεφτόμουν πολύ συχνά, είναι και ένας κύριος συναδελφός μου, τον οποίο έχω μάλιστα παντρέψει κιόλας, δικηγόρος Λαμίας, και πολλές φορές κατέβαινα στο σπίτι του και ρωτούσα κάθε φορά. Αλλά και αν δεν ρωτούσα, στο μολάκι που κατεβαίνει από το δρόμο, απέναντι ακριβώς είχαν το επέθριο αυτό μαγαζί οι δύο γονείς του που εργαζόντουσαν μαζί με το παιδί αυτό 24 ώρες 24 ώρες. Όλοι τον αγαπούσαν πραγματικά. Και φαίνεται τελικά ότι και ο χαρακτήρας του φάνηκε αυτή την ίστατη στιγμή, όταν με κίνδυνο τη ζωή του, που τελικά την έχασε, προσπάθησε να βοηθήσει μία συνάνθρωπό μας. Κύριε Κούγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα θυμηθήκατε όλα αυτά. Είναι μια, το ξαναλέω, απίστευτη ιστορία, μια πραγματικά φοβερή ιστορία που από τη μια μεριά λες, ναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όντως πάει να βοηθήσει και χάνει τη ζωή του προσπαθώντας να βοηθήσει. Αλλά έχει στερήσει τη ζωή από ένα κορίτσι 17 ετών με έναν φρικαλαίο τρόπο. Προσπάθησε να το βιάσει και μετά... Το σκότωσε, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Τα ρεπορτάζ της εποχής ήταν πάρα πολύ αναλυτικά. Στην ουσία, χτύπησε το κορίτσι και του πολτοποίησε το κεφάλι. Πάμε τώρα στην κυρία Κεφαλά. Η κυρία Νικολέτα Κεφαλά, που θα τη δούμε, είναι μια νέα κοπέλα και την ευχαριστούμε πολύ που είναι κοντά μας. Είναι υπάλληλος στην καφετέρια, σε αυτή την καφετέρια που καθόταν ο άνθρωπος αυτός. Κυρία Κεφαλά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ήταν στο δικό σας, στο μαγαζί που εσείς εργάζεστε, ο άνδρας αυτός? Βεβαίως. Σήμερα το πρωί είχε έρθει και έπινε όπως κάθε μέρα τον καφέ του. Εξηγήστε μας πρώτα απ' όλα τι έγινε και δώστε μας και λίγο εικόνα. Εμείς έχουμε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο, αλλά εσείς είστε και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκεί όπου έγιναν όλα αυτά. Βεβαίως. Βρισκόμουν σήμερα το πρωί κάτω εδώ στο μαγαζί, όπως βλέπετε. Και σε αυτό εδώ το σημείο ο κύριος έπινε τον καφέ του. Mm-hmm. Ναι. Κάποια στιγμή από εκείνο το σημείο πίσω στο λιμάνι, στη γωνία, στο τελευταίο φαναράκι, ακούγεται κάποια φωνή, ένα βοήθεια από μια κυρία που όπως φαίνεται κολυμπούσε. Μετά από λίγο ο κύριος που καθόταν εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, σηκώθηκε και άρχισε να περπατάει σιγά σιγά προς τη γωνία εκείνη για να προσπαθήσει να βοηθήσει την κυρία. Έχω την εντύπωση ότι τη ρώτησε όταν έφτασε εκεί αν χρειάζεται κάποια βοήθεια. Δεν άκουσα κάτι άλλο. Στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του, πήδηξε και ο ίδιος μέσα στο λιμάνι. Και στην αρχή, όπως έβλεπα, φαίνεται να ήταν και ίδιος σε πολύ ήρεμη κατάσταση. Είχε πιαστεί η κυρία από τον κύριο. Ωστόσο, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, χάθηκαν από το οπτικό μου πεδίο. Τότε ήταν που κι εγώ ήδη άρχισα να ανησυχώ, οπότε ανέβηκα έντρομη πάνω. Φώναξα την άλλη την κοπέλα που βρίσκονταν στο μαγαζί και αμέσως ειδοποιήσαμε και γύρω ανθρώπους που βρίσκονταν. Τον άνθρωπο αυτόν, το παρελθόν του, το γνωρίζετε, το ξέρατε? Είμαι καινούργια στην περιοχή, οπότε γνωρίζω λίγα πράγματα. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε. Αυτό που ακούμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έτσι τον πολυδέχονταν σε πολλά μαγαζιά και ότι σε ένα μαγαζί πήγαινε και έπινε κάθε μέρα τον καφέ του, το μαγαζί που εργάζεστε, ισχύει, το ξέρετε? Ισχύει. Κάθε πρωί, κάθε απόγευμα αυτός ο άνθρωπος βρίσκονται εδώ, τακτικός πελάτης. Ωστόσο, για τα υπόλοιπα μαγαζιά δεν γνωρίζω ακριβώς. Δεν το ξέρετε. Πείτε μας λίγο πώς ήταν, πώς φερόταν. Ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος?
Ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος, μιλούσε εδώ πέρα με τους υπαλλήλους. Δεν είχε προκαλέσει κάποια φασαρία όσο βρισκόμουν εγώ εδώ. Μάλιστα. Ήταν όλα πολύ όμαλα. Λοιπόν, κύριε Κεφαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Γιατί, καλά. Κύριε Κεφαλά, όπως ακούσατε, το ζήσε όλο. Είναι ο ορισμός αυτού που λέμε αυτό από τις μάρτυρες. Και από την περιγραφή της καταλαβαίνουμε ότι το σημείο που βουτάει ο άνδρας αυτός είναι πολύ κοντά στο σημείο που η γυναίκα αυτή πάλευε με τη θάλασσα. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε, όπως βλέπετε, και το πλάνο είναι μακρινό. Φαίνονται διάφορα στίγματα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιο από αυτά είναι η γυναίκα, αν είναι όντως αυτό το πλάνο. Αλλά από αυτό που μας είπε η κυρία Κεφαλά, έφτασε εδώ, μίλησε στη γυναίκα και προφανώς τη ρώτησε αν θέλει βοήθεια, βούτυξε και πήγε να τη σώσει. Και έτσι όπως τον βλέπουμε, μοιάζει σαν να μην αντιλαμβάνεται επίγοντα χαρακτήρα. Ίσως η γυναίκα του είπε ναι, είμαι καλά, αλλά θέλω βοήθεια. Βουτάει και ακούσαμε και από την κυρία Κεφαλά ότι την παίρνει. Καταφέρνει δηλαδή να την κρατήσει. Μετά κάτι μεσολαβεί. Περίεργο όλο αυτό, έτσι. Και η γυναίκα αυτή πνίγεται και τον παίρνει μαζί της.